τελευταίο αντίο μου το πες ένα πλοίο πριν φύγεις για έναν κόσμο ξένο και μακρινό. Εκεί που θα σου λείπει κάθε χαρά και λύπη κι αγέρας θα έχεις γίνει σ' ένα μικρό στενό. Το τελευταίο αντίο το βρήκα με γραμμένο στους βίους των Αγίων που ήταν αμαρτωλοί, που πείνασαν για αγάπη, που δίψασαν για αγάπη και περπατήσαν μόνοι ολόκληρη ζωή. Έγινε κάπως πιο γρήγορα από ό,τι το περιμέναμε. Μια απλή διαδικασία είναι. Δεν είναι ανάγκη να αισθάνεσαι ότι κάνεις την επανάσταση του 21. Αυτό το είπα κι εγώ. Η Σοφία έχει ετοιμάσει κάτι ειδικό για εργένητες σαν και εσάς. Είναι κάτι που εγώ το ονομάζω η εκδίκηση του παντρεμένου. Είναι ένα πιάτο που τρώγεται ζεστό. Ας το φάμε λοιπόν. Ή περιμένουμε κάποιον άλλον. Ναι, ναι, περιμένουμε την Αλκμένη και τον Άρη, όπου να είναι θα έρθουν. Α, καταφωνή. Άσε, θα ανοίξω εγώ. Αλκμίνη μου, πόσο χαίρομαι που ήρθες. Να ζήσεις, αγάπη μου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Συγγνώμη που άργησα λίγο, ε. Δεν πειράζει, πέρασε. Αλκμίνη. Να ζήσεις. Ο Άρης που είναι. Α, έφυγε σήμερα το πρωί, επηγόντως για Θεσσαλονίκη. Γεια σου, Μπάμπη. Αλκμίνη. Σταμάτη. Τι κάνεις. Έξω από τη φυλακή, ωραία είναι. Θα καθίσουμε ή θα πάμε στο τραπέζι. Ας περάσουμε στο τραπέζι, είναι όλα έτοιμα. Δράστε. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε. Πολύ ευτυχισμένοι. Γεια σας. Και σε νέες συνεργασίες. Το φαγητό φαίνεται εξαιρετικό. Ναι, του Εργέννη. Α, ναι, αυτό ναι, το φαγητό του Εργέννη ήταν. Εγώ πραγματικά, αν ήξερα δηλαδή ότι μαγειρεύεις τόσο καλά, θα σε είχα παντρευτεί πρώτα. Α, αλήθεια. Δεν θα κάνετε τίποτα άλλο. Μια τέτοια εκδοτική επιτυχία δεν μπορεί να μείνει έτσι χωρίς συνέχεια. Βέβαια. Μετά το γάμο σου όλα είναι εύκολα. Λοιπόν, σε πληροφορώ, αγαπητή μου, ότι ο γάμος μου δεν ήταν καθόλου δύσκολος. Η Σοφία τι λέει. Για πρώτος γάμος, καλός είναι. Έχεις σκοπό να κάνεις κι άλλους, δηλαδή. Το μέλλον θα δείξει. Όπως βλέπετε, είμαι υποδοκιμασία. Φυσικά. Όπως κι εγώ, άλλωστε. Γιατί όχι. Άλλωστε, ο γάμος είναι μόνο η αρχή, δεν είναι το τέλος. Πάντως, όσον αφορά τις συνεργασίες, εγώ πιστεύω ότι ανάμεσα σε ένα συγγραφέα και σε έναν εκδότη πρέπει να υπάρχει ένα είδος ερωτικής σχέσης. Τι έπαθες? Τίποτα, στραβοκατάπια. Εσύ τι λες, Σταμάτη? Εγώ τι να πω. Διάβασα τις προάλλες πως ένας βουλευτής είχε ερωτική σχέση με την εκλογική του περιφέρεια. Ώστε έτσι βλέπεις την Αλκμίνη. Εγώ δεν είμαι βουλευτής και η Αλκμίνη δεν είναι εκλογική περιφέρεια. Μαζέψω να φέρω το γλυκό. Ναι, ναι, το γλυκό, το γλυκό. Εμένα θα με συγχωρήσετε, αλλά πρέπει να φύγω οπωσδήποτε. Έλα. Κιόλας. Έχω ένα ραντεβού και πρέπει να τρέξω. Τέτοια ώρα. Λοιπόν, Αλκμίνη μου, ωραία. Εμείς θα τα πούμε. Που έχεις ραντεβού και πρέπει να τρέξω, οπωσδήποτε θα τα πούμε. Θα σε πάω εγώ στο σπίτι σου.
πετά στο κινητό μου. Να μην σε βγάλω από το δρόμο σου. Όλοι οι δρόμοι δικοί μου είναι. Με τον Άρη αποφασίσαμε να κυκλοφορήσουμε τη δεύτερη έκδοση. Πώς αυτό? Θα γινόταν έτσι κι αλλιώς. Το θέμα ήταν το πότε. Και πότε θα γίνει? Τώρα. Κατόπιν τούτου θα πρέπει να έρθει στο γραφείο για να ξανακοιτάξουμε το συμβόλαιο. Να πάρεις και τα υπόλοιπα χρήματα. Γιατί κουνάς το κεφάλι σου? Ξαφνικά τις τελευταίες μέρες νιώθω πως ξαναζω τα ίδια πράγματα. Φυσικά. Δεν ξέρεις ότι όλα τα πράγματα γίνονται δύο φορές? Όλα έχουν δύο εκδόσεις. Εκτός φυσικά από τα βιβλία που μπορεί να έχουν περισσότερες. Όλα γίνονται δύο φορές, ε. Ναι. Μερικά όμως γίνονται μόνο μία. Με κρατάς κακία? Αν κρατάω κακία σε κάποιον, είναι στον εαυτό μου. Τα ήθελα όλα, βλέπεις. Εγώ στη θέση σου θα ήθελα πολύ περισσότερα. Έχει σκοπό να το παίξει φυλακισμένο? Έλα και εκεί. Τι έλα και εκεί? Θα σε δούμε καθόλου? Θα με δείτε. Αύριο το βράδυ έχω καλέσει μερικούς φίλους. Πήρα να σου πω αν θέλεις να έρθεις. Αύριο? Ναι. Δεν ξέρω τι να σου πω τώρα. Θα έρθεις οπωσδήποτε. Λέγε. Καλά, εντάξει, εντάξει. Δεν μου λες, έχεις κανένα νέο? Όχι εσύ. Όχι, ούτε κι εγώ. Δεν μπορείς να μου δώσεις το τηλέφωνο της? Τώρα δεν καταλαβαίνω όλη αυτή η μυστικότητα. Σου είπε ότι θα πάρει τηλέφωνο εκείνη. Και αφού είπε ότι θα το κάνει, θα το κάνει. Καλά, εντάξει. Έλα, γεια. Περιμένω. Έτσι πήγαμε και την πρώτη φορά. Πόσο καιρό πάει από τότε, θυμάσαι? Όχι. That's one thing I never meant to.
Λοιπόν, παιδιά, σερβιριστείτε μια στιγμή και έφτασαμε. Yes, I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Yes, I'm just a soul whose intentions are Πού είσαι, ρε. Ξέχασα. Έλα να χορέψουμε. Γνωστά. Περιμένω να έρθει η αστυνομία. Όχι ότι θα κάνουμε βέβαια τίποτα, όπως δεν κάνανε ούτε την προηγούμενη ούτε την παραπροηγούμενη. Πόσες φορές το έχουν σπάσει? Τρεις. Έχουν μια προτίμηση σε μένα. Να σου παραγγείλω καφέ, θα πιείς? Όχι, ευχαριστώ. Μια παρέα τραμπούκων είναι. Αλλά φυσικά αδυνατούν να τους ανακαλύψουν. Πώς να τους ανακαλύψουν, αφού αυτοί τους βάζουν? Τους έχω ειδοποιήσει εδώ και μισή ώρα και ακόμα δεν έχουν έρθει. Και το τμήμα είναι δίπλα. Τέλος πάντων, τι έγινε, το φέρες? Ωραία. Θα το στείλω για τύπωμα. Πρέπει να πηγεί γρήγορα. Να εκμεταλλευτούμε το ενδιαφέρον για σένα τώρα που είναι έντονο. Με καλά, δεν το διαβάσεις? Θα το διαβάσω όσο θα τυπώνατε. Εσύ είσαι ευχαριστημένος? Πήγε καλά? Ανάλογα με τις συνθήκες κατά τις οποίες γράφτηκε. Όσο πιο δύσκολες συνθήκες, τόσο το καλύτερο, ειδικά στην περίπτωσή σου. Νομίζω ότι αυτό είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Οι βιτρίνες έχουν γεμίσει με τα διηγήματά σου. Τι είδα? Καλό είναι αυτό. Θα είναι μια προδιαφήμιση για τούτο.
Σκέφτομαι τα μούτρα που θα κάνει η Ιωάννου όταν δει το μυθιστόρημά σου να βγαίνει από μένα. Γιατί βλέπεις, δεν είναι ότι το έδωσε σε έναν άλλον εκδότη, αλλά και σε ιδεολογικό της αντίπαλο. Τι δεν μένει λίγο ακόμα. Θα ήθελα να συζητήσουμε κάτι. Ξέρεις, η δουλειά μου πάει πολύ καλά και είναι ευκαιρία τώρα να κάνω κάποια ανοίγματα. Είναι η κατάλληλη στιγμή. Το κακό είναι ότι δεν διαθέτω ρευστό. Καλά, θα μπορούσα να πάω σε μια τράπεζα να πάρω ένα δάνειο, αλλά ξέρεις τώρα, θα με ξεζουμίσουν. Γι' αυτό σκέφτηκα, μήπως θα μπορούσες να μου δανείσεις εσύ. Αν έχεις. Αν δεν έχεις, δεν τρέχει τίποτα. Αποφάσισες να το ρίξεις στο Σιγολίκι τώρα. Αυτό που λες δεν νομίζω ότι σε τιμάει. Ούτε εσένα, ούτε εμένα. Έχεις δίκιο. Αλλά τα νεύρα μου δεν είναι πολύ καλά τώρα τελευταία. Θέλω να σε δω το βράδυ να κουβεντιάσουμε. Ναι. Καλά. Θα σε πάρω στο τηλέφωνο. Σε ποιον μιλούσες? Δεν θα μου πεις? Κάθισε. Θέλω να μιλήσουμε. Θέλω να σκεφτείς την πιθανότητα να χωρίσουμε. Από μένα εξαρτάται. Απλώς εκεί που έχουμε φτάσει, δεν βλέπω τι άλλο θα μπορούσαμε να κάνουμε. Εγώ δεν μπορώ να ζω με τον τρόπο που ζεις εσύ κάνοντας τα στραβά μάτια. Αρκετές φορές τα έκανα τώρα. Ήλπιζα ότι ίσως μπορούσε να σωθεί η ιστορία. Τώρα δεν μπορώ. Εγώ δηλαδή είμαι η αιτία. Ή μήπως υπάρχει κάτι άλλο. Για λέγε. Τι σημασία έχει αν υπάρχει ή δεν υπάρχει. Το θέμα είναι τι κάνουμε εμείς. Θέλεις να συμφωνήσω μαζί σου ή όχι? Νομίζω ότι εσύ ποτέ δεν με ρώτησες για ό,τι έκανες, αν συμφωνώ ή όχι. Βρίσκομαι λοιπόν προτετελεσμένον. Δεν ξέρω. Εγώ πάντως πρέπει να πάρω κάποιες αποφάσεις. Γιατί θέλεις την ελευθερία σου. Όση ελευθερία θέλεις εσύ, αλλά τόση θέλω κι εγώ. Μάλιστα. Δεν νομίζω ότι πρέπει να συζητήσουμε περισσότερο. Τα ποσοστά σου για τη δεύτερη έκδοση. Είσαι σίγουρη πως θα πουληθεί δεύτερη έκδοση? Η μισή έχει ήδη φύγει σε προαγορές. Τελικά, όλη αυτή η φασαρία μεταξύ μας κατέληξε υπέρ. Ίσως γι' αυτό να την καλλιέργησε. Α, είσαι φοβερή. Αυτό είναι αλήθεια. Δυστυχώς δεν φτάνει για την ευτυχία. Ξέρεις, χώρισα με τον Άρη. Το ζήτησε ο ίδιος. Μα εγώ είχα την εντύπωση πως δεν μπορούσε να ζήσει χωρίς εσένα. Έτσι νόμιζα κι εγώ. Εσύ ήθελες να είσαι ελεύθερη. Εσύ? Εγώ τι.
Είσαι. Όπως το πάρεις. Από ό,τι ξέρω, είσαι μόνος σου αυτή τη στιγμή. Άλλο μόνος, άλλο ελεύθερος. Μου προτείνεις κάτι? Κάποια στιγμή ήθελα να έρθω να σε βρω. Φαντάζομαι θα το κατάλαβες. Αλλά αφού του χώρισα, αισθάνομαι ότι δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Ότι όλα ξαφνικά γίνονται πολύ εύκολα. Πολύ νόμιμα. Εξαρτάται βέβαια και με ποιον είσαι. Με σένα έχω πάντα την εντύπωση ότι είμαι παράνομη. Ό,τι και αν κάνω. Γιατί? Αισθάνομαι ότι ανήκεις αλλού, γενικά. Κανένας δεν ανήκει σε κανέναν. Γενικά. Εκείνο το μυθιστόρημα που έγραφες, τι έγινε? Να σου πω κάποια άλλη στιγμή. Θέλω να ξεχάσουμε ό,τι έγινε στα μάτια. Η εποχή είναι δύσκολη και θα γίνει ακόμα πιο δύσκολη. Φοβάμαι ότι θα ξυπνήσουμε κάποιο πρωί και θα δούμε τάγκς. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό για σένα. Έχεις ανάγκη από βοήθεια. Και θέλω να σε βοηθήσω. Ας περιμένουμε λίγο. Άνοιξε τα πια, άνοιξε έτσι. Έτσι λοιπόν. Στη μέση ακριβώς έτσι, με το 3. 1, 2, 3, πάμε. Λοιπόν, έλα να ξαπροσπαθήσουμε, λέμε. Κάτσε λίγο. Καλά, φοβερός το συζητάμε. Κάθε βράδυ το διαβάζω για ένα κεφάλαιο. Ενδιαφέρον, πραγματικά, Έχει πρωτοποριακή γραφή, ωραία. Τι μας λες, μου. Κοίταξε να δεις, φιλαράκι. Κάτι ξέρω κι εγώ από αυτά. Στο σχολείο έπαιρνα πάντα άριστα στην έκθεση. Ας τις μαλακές ρε Τάσο και να ρίξε μέσα κι άλλα. Μα την Παναγία σας λέω, ρε. Ωρα μου. Είσαι Σωτήρη. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Η Δεσποινής. Μάλιστα. Πόσο χρόνο είσαι? 19. Την ταυτότητά σου? Δεν ξέρω αν την έχω φέρει μαζί. Δυστυχώς δεν... Δεν μου λες εσύ. Η κοπέλα σου έδειξε την ταυτότητά της? Όχι. Και γιατί την άφησες να πει? Μου την είχε δείξει μια άλλη φορά και να αστυνομεί. Μένεις εδώ κοντά? Μάλιστα. Ή για να την πάρεις τώρα. Μπρος, βέλτα. Ακού να δεις, Αποστολόπουλε. Είναι η δεύτερη φορά που σε πιάνουμε να βάζεις πιτσιρικάδες μέσα,
Την επόμενη θα στο κλείσω. Έλα τώρα, κύριε αστυνόμε. Όλοι βάζουν πιτσιρικάδες, δεν βάζω μόνο εγώ. Ναι, αλλά ειδικά εσύ πρέπει να προσέχεις. Συνεννοηθήκαμε. Εντάξει. Θα μας πεινάνε για καιρό ακόμα. Ένας από τους λόγους που έφυγε από την Έδεσσα ήταν για να ξεφύγω από αυτές τις αηδίες. Γιατί νομίζεις ότι εδώ δεν σε ξέρουν? Σε ξέρουν και πολύ καλά, μάλιστα. Δεν αμφιβάλλω. Πήγανε μαλάκες. Καλά, εσύ θα με καταστρέψεις μια μέρα, ε. Τι θέλουνε, μωρέ, δεν μπορώ να πηγαίνω που θέλω. Αλλά δεν θα μπω στα 19, θα μπω και τότε θα τους γράψω όλους. Δεν γίνεται να φύγεις και να ξαναρθείς του χρόνου. Θα βάλω τη μάνα μου να μου γράψει χαρτί, μωρέ, και θα μπαίνω που θέλω. Και εξάλλου συνοδεύουν. Από ποιον? Από αυτόν. Τώρα σώθηκες. Έτσι κι εγώ ψάχνω τη λύτρωση από αυτή την τιμωρία. Η τιμωρία μου είναι στέρηση ζωής. Οι μέρες χωρίς εσένα είναι μέρες χωρίς ζωή. Μετά από ένα χρόνο μπορεί να με πάρει. Τι κάνεις, έρχομαι στην Αθήνα. Θα ήθελα να έρθω να πάρω τη φωτογραφία της γιαγιάς μου. Πρέπει να της το αφιερώσω. Αυτό το βιβλίο της ανήκει. Είναι δικό της. Είναι για εκείνη. Taken the whole responsibility on your hands, so why do you bother me, eh? No, you know how to do it, do it, okay? All right, bye. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα χωρίς εμένα. Ακόμα να κατέβεσαι. Δεν είχες πει μόλις πάρεις τη σύνταξή σου τέρμα όλα? Έτσι είπα, αλλά ξέρεις αυτόν τον τόπο, αν δεν δουλεύεις είναι αδιανόητο.
Μόνο στην Ελλάδα ταιριάζει το καθησιό τελικά. Αλλά η μάνα σου δεν θέλει να ακούσει κουβέντα. Θα μου πεις τι γίνεται. Κάποτε τα συζητούσαμε όλα. Τώρα είσαι τόσο καιρό εδώ και δεν έχεις βγάλει κουβέντα από το στόμα σου. Τι με ρωτάς, αφού ξέρεις τι έγινε. Γιατί δεν κάνεις λίγη υπομονή, να περάσει λίγος καιρός και μετά μπορούμε να πάμε όλοι μαζί. Η αλήθεια είναι πως και εγώ δεν είμαι έτοιμος να αφήσω ένα μερακί άσπα. Λίγη υπομονή κάνε. Δεν είναι θέμα υπομονής, παπά. Μερικά πράγματα ή γίνονται ή δεν γίνονται. Ναι, αλλά πρέπει να λάβεις υπόψη σου και εμάς. Δεν σου λέω να μην κάνεις αυτό που θες, αλλά και εμείς έχουμε κάποια δικαιώματα. Θέλουμε να ζήσουμε λιγάκι. Πώς πάει ο έγκαμος, Βίος? Όπως βλέπεις, μια χαρά. Την άφησες στο σπίτι? Όχι, μου έδωσε άδεια. Πήγαινε, λέει, να ξεσκάσεις. Είναι σπάνια συμπεριφορά για μια γυναίκα. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Είναι μια θαυμαστή αρμονία μεταξύ μας, η οποία κάπου με προβληματίζει. Τι, θα προτιμούσα να σου κάνει σκηνές? Όχι. Αλλά ξέρεις, αυτή η αρμονία είναι περίεργο πράγμα, υπόγειο. Σαν ναρκωτικό. Όσο κι αν θες να την αποφύγεις, να την διαταράξεις, αυτή είναι εκεί. Γιατί όχι? Εγώ θα προτιμούσα να υπάρξει όσο γίνεται περισσότερο. Ίσως γιατί δεν είχα ποτέ. Εσύ είσαι αλλιώς. Προχθές, για να σου δώσω να καταλάβεις, μου συνέβη κάτι πρωτοφανές. Πήγα να διασχίσω έναν δρόμο χωρίς να κοιτάξω αν περνάει η αυτοκίνητο. Και ξαφνικά στη μέση του δρόμου το είδα να έρχεται κατά πάνω μου. Δεν έκανα καμία προσπάθεια να το αποφύγω. Ο οδηγός σταμάτησε, πάτησε φρένο και σταμάτησε κάπου εδώ μπροστά μου. Γύρισα και τον κοίταξα σαν να μην καταλάβαινα τίποτα. Δεν είναι περίεργο. Αυτό συμβαίνει άμα είναι κανείς αφηρημένος. Όχι. Δεν είναι θέμα αφηρημάδας. Είναι αυτή η αρμονία που σου είπα. Μετά από αυτή δεν υπάρχει τίποτα. Ένας μεγάλος ύπνος. Θα τα πούμε. Τι θα πάρεις, κρασί, ουίσκι? Κρασί, κρασί κι εγώ. Αν θες να καθίσεις μαζί τους, γιατί εγώ θα φύγω. Στο σπίτι? Όχι, κάπου με έχουν καλέσει και λέω να πεταχτώ μέχρι εκεί. Εγώ θα μείνω λίγο. Γεια σου, μη με ξεχνάς. Ποτέ δεν σας έχω. Αχ, βρε παιδιά, με συγχωρείτε πάλι λίγο. Δεν μου λες, εμείς μόνο τυχαία θα συναντιόμαστε? Οι τυχαίες συναντήσεις είναι και οι καλύτερες. Να σου πω, πάμε να φύγουμε. Εσύ ακόμα δεν ήρθες και θες να φύγεις?
Βαριέμαι εδώ μέσα απόψε. Για να πάμε πού? Πάμε σπίτι σου που δεν έχω έρθει και ποτέ. Ας το καλύτερα, μια άλλη φορά. Καλά. Πάμε τότε στο δικό μου. Δεν ξέρω, μου ανεξήγητη συμπεριφορά της. Είχα... Σε έχω ζαλίσει τώρα με αυτήν την ιστορία. Γιατί δεν αφήνεις τα πράγματα να πάρουν το δρόμο τους. Μην το ψάχνεις τόσο. Όλα θα πάνε καλά. Θα δεις. Θα γυρίσει. Σ' αγαπάει στα μάτια. Είναι δική σου. Αλλά εκείνη είναι εκεί. Κι εγώ είμαι εδώ. Παίρνεις μια στιγμή, σε παρακαλώ. Ναι. Εμπρός. Σταμάτη. Πού είσαι? Στη Νέα Υόρκη. Πού εξαφανίστηκες? Σε έχω πάρει 2-3 φορές και δεν απαντάς. Πώς βρέθηκες εκεί? Τι πώς βρέθηκα? Εδώ πέρασα να δω τη ξαδέρφη σου. Και τα λέμε. Μου τη δίνεις λίγο, σε παρακαλώ. Έλα, τι έγινε? Να, εδώ τα λέμε με το Σταμάτη. Για σένα μιλάμε συνέχεια. Ναι, ναι, ναι. Ναι, εντάξει. Σε θέλει. Ναι. Πώς είσαι? Πώς θες να είμαι? Σ' αφήνω τώρα. Δεν μπορώ να σου μιλήσω άλλο. Γεια. Γιατί το κλείσες? Μαμά δεν είμαι κανένα κοριτσάκι, σε παρακαλώ. Αν έχεις τίποτα στο μυαλό σου, ξέχασέ το. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μάλλον δεν της άρεσε που σε βρήκε σπίτι μου, ε. Γιατί εγώ ξέρω τι κάνει. Τι έκανε τόσο καιρό? Σας έχω βαρεθεί και τους δύο. Τι κάνει ο ένας και τι κάνει ο άλλος. Καλά έκανε εγώ και ορκίστηκα να μην ξαναερωτευτώ. Δεν μπορώ να μείνω μαζί τους άλλους σε αυτό το σπίτι. Τι θα κάνω, Θεέ μου, τι θα κάνω? Θα μείνεις μαζί μου. Μαζί μου. Thank you.
Φεύγω. Γυρίζω στην Αθήνα. Ανάθεμα την ώρα και τη στιγμή που πήγε εκείνο το ταξίδι. Έλα, μην κάνεις έτσι, έρχεται, να μην σε δει έτσι. Δεν πρόκειται ποτέ να δεχτώ αυτόν τον άνθρωπο. Ποτέ. Το τελευταίο το πες ένα πλοίο πριν φύγεις για έναν κόσμο ξένο και μακρινό. Εκεί που θα σου λείπει κάθε χαρά και λύπη κι αγέρας θα έχεις γίνει σε ένα μικρό στενό. Τελευταίο αντίο το βρήκαμε γραμμένο στους βίους των Αγίων που ήταν αμαρτωλοί που πείνασαν για αγάπη που διψάσαν για αγάπη και περπατήσαν μόνο.